Μέσα σε δεκαετίες πρώτη φορά πρωθυπουργός πήγε στην Ικαρία. Αυτό προφανώς ενόχλησε, γιατί ο κύριος Τσίπρας κρυβόταν στο Μαξίμου και έστεινε και τα μάτσα αντέτρης μπροστά. Εν μέσω πανδημίας λοιπόν ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει και θα το συνεχίσει όσο και αν ενοχλεί να γυρίζει την Ελλάδα, να πιάνει το σφιγμό του κόσμου, να δίνει στοχευμένα μέτρα, να στηρίζει όπως έχει στηρίξει μέχρι τώρα την οικονομία και να καταφέρει παράλληλα να έχουμε την καλύτερη υγειονομική εικόνα στην Ευρώπη και να είμαστε η μόνη χώρα που δεν είναι κόκκινη ακόμα και τώρα που σφίγγουν πάλι τα πράγματα. Λοιπόν, επίσης ενόχλησε, επειδή άκουσα και για την υγεία και για την ίσχυση της υγείας, οι 24 νέοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της Ικαρίας, ο εξυγχρονισμός που έγινε στα μηχανήματα εκεί, η μονάδα τεχνητού νεφρού και όλα αυτά που δεν προβλήθηκαν καθόλου, επειδή μιλάμε και για ενημέρωση και για το πώς προβάλλονται τα πράγματα, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να συζητάμε όλο το Σαββατοκύριακο για το ότι ο κ. Μητσοτάκης έφαγε σε ένα μπαλκόνι. Συγχωρείτε. Πάμε να δούμε λοιπόν ο κ. Τσίπρας στην Πάτρα. Πού έφαγε, κύριε Γιαννούλη? Μήπως είχε πάρει τα περάκι στην Πάτρα ο κ. Τσίπρας? Σας παρακαλώ, γράφετε επιθεώρηση. Τις οποίες τότε φυσικά, επειδή δεν κάνουμε το ίδιο επίπεδο διαλόγου δημόσιου με εσάς, δεν αναδείξαμε, αλλά θυμάμαι εικόνες με 30 άτομα να ανοίγει μαγαζί εστίαση στην Πάτρα και ψάξτε το ως δημοσιογράφοι, λοιπόν, αφού είστε και εσείς δημοσιογράφους, κύριε Γιαννούλη, και αναφέρεστε ως δημοσιογράφους με τόση ευκολία. Ψάξτε να δείτε πού έφαγε ο κύριος Τσίπρας στην Πάτρα, πώς άνοιξε μαγαζί εστίασης για πάρτι του με 30 άτομα μέσα να κάνουν συνεστίαση στην Πάτρα. Και γιατί δεν το φέρνετε στη Βουλή? Και τότε με αυτές τις γιατί εικόνες, δεν το φέρνετε στη Βουλή, γιατί κύριε το μαγαζί αυτό που ανήκει σε συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος μετά έκανε και βιντεάκι για την εστίαση, το οποίο αυτά είχατε κάνει και σημαία. Πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτείτε, να μαζέψετε τις ρόδες, τις Ρενές, τις τόσες σας και όλους εκεί και να επιλέξετε σε αυτή τη φάση να κάνετε σοβαρή αντιπολίτευση. Γιατί τέτοια αντιπολίτευση χρειάζεται η Ελλάδα και έτσι μπορούμε και εμείς ως κυβέρνηση να γίνουμε καλύτεροι.